Καλημέρα κύριε Οικονόμου, καλημέρα κύριε Λιερτζή, καλημέρα και στους καλεσμένους σας. Μα ρωτούν λοιπόν οι τηλεθεατές από το πρωί, κύριε Σγουρέ, και το θέσαμε και εμείς το θέμα γιατί το διαβάσαμε. Υπό ποιες προϋποθέσεις και πώς θα δοθούν αυτά τα χρήματα και γιατί. Όλο μαζί. Επειδή σας παρακολούθησα, είπατε κάτι άλλο, που βρεθήκαν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, εμείς από το 2003. Και αυτό σημαντικό, ναι. Το συμπληρώνω. Από το 2003, εμείς με πολύ κόπο και μεγάλη προσπάθεια, ένα σημαντικό αποθηματικό που δημιουργήσαμε ως Νομαρχία της Αθήνας και με απόφαση τότε του Νομαρχία. Από την Νομαρχία, λέτε, από πριν. Βεβαίως. Το τέλος του 2009, αρχές του 2010, με σχεδόν ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Αθήνας, είπαμε να συμβάλλουμε ώστε μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης και μέσω της ερασιτεχνικής ΑΕΚ να συμβάλλουμε για να μπορέσει να κάνει το γήπεδο το οποίο είχαν γκρεμίσει τότε. Είχατε λάβει από τότε την απόφαση, κύριε Σγουρέ. Βεβαίως, από τότε την είχαμε λάβει. Και ανοίξαμε κωδικό στον λογαριασμό της περιφέρειας Αττικής και στην Νομαρχία της Αθήνας, αλλά και στην περιφέρεια, με πολύ λίγα χρήματα. Τώρα λοιπόν που είναι σχεδόν η τελευταία ανακατάταξη στον πίνακα εκτελεστέων έργων, προσθέσαμε λοιπόν και το θέμα μέσω της επιστολής που μας έστειλε η Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, η κυρία Αποστολάκη, που ζήτησε τη βοήθειά μας για να μπορέσει να πάρει πάλι ζωή επάνω η Νέα Φιλαδέλφεια. Θα βάλει και ο Δήμος χρήματα. Και ο Δήμος χρήματα θα βάλει και ο Δήμος και η Παρασταθμική. Πρέπει να βάλει από μόνη της η περιφέρεια ένα τόσο μεγάλο έργο. Δεν γίνεται, με τους φόρους της περιφέρειας δεν μπορεί να τους κάνει. Πρέπει να συμβάλλουν όλοι. Σωστό. Το όφελος θα έχει η περιφέρεια από αυτό. Ακούστε να σας πω, η περιφέρεια Αττικής με τα χρήματα τα οποία παίρνει από τους κεντρικούς αυτελείς πόρους, με τη διαχείριση που κάνει, θέλει να επιστρέψει τα χρήματα στους πολίτες. Αυτά επιστρέφονται είτε με βρεφονιπιακούς σταθμούς, είτε με αντιπλημμυρικά έργα, είτε με αθλητικά έργα, όπως θα γίνει στο Φάληρο, το γήπεδο του μπάσκετ, όπως γίνεται στο Περιστέρι το κολυμβητήριο, όπως γίνεται στους Αγίους Αναργύρους το κολυμβητήριο. Θεωρείτε ότι τα επιστρέφετε με αυτόν τον τρόπο στους πολίτες, κατά τη γνώμη μου. Γιατί αν τα έργα αυτά εδώ δεν να γυρίζουν πίσω στον πολίτη με όλες αυτές τις δράσεις που σήμερα, τότε για ποιο λόγο μιλάμε. Αλλά θέλω να σας πω. Έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο έργο αυτό και θα δώσει και ανάπτυξη και όθηση στην περιοχή. Είναι σημαντικό να γίνει, κύριε Περιφερειάρχη. Αυτό το συζητάμε. Ανακοινώσαμε, γιατί ήταν η Παγκόσμια ημέρα της προσφυγιάς των προσφύγων. Yeah. 45 εκατομμύρια έχουν μετακινηθεί από την πατρίδα τους αλλού. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα είναι. Σκεφτείτε πριν από πόσες δεκαετίες ξεριζωμένοι άνθρωποι ήρθαν τότε, το ονομάστηκε Νέα Φιλαδέλφεια και Νέα Σμύρνη. Μην ξεχνάμε και τον Πανιόνιο, από τις χαμένες πατρίδες, και οφείλουμε όλοι μαζί την νεολαία μας να τις δείχνουμε την ιστορία και όλα αυτά τα πάντως οποία. Πάντως, ΑΕΚ δεν είστε, κύριε Σγουρέ, έτσι. Όχι, εγώ είμαι Πανιόνιος. Το λέει όμως. Πανιόνιος. Το λέει, δεν είναι κανονικό. Αλλά κύριε Περιφερειάρχη, θα τρώμε χρόνο και από τους άλλους. Εγώ να ευχηθώ στους καλεσμένους σας βουλευτές να βρουν λύση, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, γιατί παίζουν με τις ζωές. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Δεν είναι το θέμα στο μαύρο, κάπου να υπάρχει η λογική. Πάντως, κύριε Περιφερειάρχα, μια και τα λέμε όλα και επειδή ρωτάει ο κόσμος, αν βρίσκατε ένα ποσό αντίστοιχο και για το αποχετευτικό στην Ανατολική Αττική, θα ήταν καλύτερα να επιστραφεί και εκεί το χρήμα στους πολίτες. Και αυτό καλό θα ήταν. Ακούστε, εκεί τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα από τους ευρωπαϊκούς πόρους, 112 εκατομμύρια. Και ελπίζω να με φωνάξετε σε 2 εβδομάδες, γιατί έχουμε ένα λογαριασμό οι δυο μας. Ωραία, έχουμε ανοιχτό λογαριασμό. Σε 2 εβδομάδες θα είστε έτοιμος να απαντήσετε σε αυτό. Βεβαίως. Ωραία. Τότε σας κλείνουμε από τώρα ραντεβού, κύριε Περιφερειάρχα. Μπορώ και σήμερα να απαντήσω, αλλά δεν το λέω. Σε 2 εβδομάδες ραντεβού επί του θέματος. Η είδηση βγήκε πάντως. Σας περιμένουμε εδώ να το κλείσουμε και τηλεφωνικά πιο συγκεκριμένα. Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Σγουρέ. Και να είναι Παρασκευή για να έχουμε και άλλα θέματα.